Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε ζωντανά με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε και τις δηλώσεις των στελεχών. Καλές θέσεις εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Να πούμε, Απόστολο, ότι είχαμε τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, την κυρία Σπυράκη, τον κύριο Τοψίδη. Είναι θετικές οι πρώτες εκτιμήσεις που αφορούν την ομιλία του Πρωθυπουργού και αυτά που ανακοινώθηκαν. Βλέπουμε σιγά-σιγά τον κόσμο να αποχωρεί και τα κυβερνητικά στελέχη. Φυσικά, να πούμε ότι οι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης πραγματικά αποχώρησαν απευθείας. Οι περισσότεροι δεν ήθελαν να κάνουν κάποια δήλωση. Ενώ όταν πλησιάσαμε και τον κύριο Πρωθυπουργό, τόνισε ότι παιδιά, τα είπαμε εδώ και μία ώρα περίπου. Δεν ξέρω αν θέλεις να τονίσεις κάτι μεταξύ αυτών που ακούσαμε. Ναι, Μαρία, να πούμε ότι αρκετά σημαντικές οι δηλώσεις οι οποίες τέθηκαν επιτάπητος. Το θέμα είναι τώρα να τις δούμε να υλοποιούνται. Μεταξύ αυτών το κυρίαρχο το θέμα φυσικά των ανατιμήσεων, το οποίο θα επιδιώξει η κυβέρνηση τώρα μέσω κάποιων συγκεκριμένων μέτρων των οποίων θα εφαρμόσει να τις παραβλέψει. Με κάποιες, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, δεν θα έχουμε αυξήσεις στις μαζικές καταναλώσεις, για παράδειγμα στον καφέ. Το έκανε γνωστό από το βήμα της ΔΕΒ. Πολύ σημαντικό αυτό από πλευράς του Πρωθυπουργού. Κύριος Περιφερειάρχης, κύριε Αγγελοπούλου, καλησπέρα σας. Μία δήλωση για αυτά που ακούσαμε, κύριε Αγγελοπούλου. Τα είπε όλο ο Πρωθυπουργός. Όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Όλοι οι Έλληνες νομίζω ότι αυτό θέλουμε. Να πηγαίνουμε καλύτερα. Να είστε καλά. Βρεθήκατε και στις Σέρες, να πούμε. Βεβαίως, και με τους βλάχους. Εξαιρετική η δουλειά του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη εκεί. Ο κόσμος φύζει από αγάπη για τον τόπο του. Και αυτό είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον δρόμο που πάμε, έτσι. Να τιμάμε όλα αυτά που έχουν γίνει και να τα κρατάμε για το μέλλον. Καλό βράδυ. Περιμένουμε στην Λιβαδιά. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο πρώτα να κατέβουμε κάτω, να έχουμε λίγο και τις δηλώσεις και από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον χάσαμε, είναι λίγο η αλήθεια. Απόστολε, με ακολουθεί και ο Πέτρος, μπράβο. Ναι. Βλέπουμε πάντως υπάρχει κοσμοσυρωή, μαζεύτηκε και τόσο κόσμος τώρα στο σημείο Μαρία, στην κάτω πλευρά του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτό, να υπάρχει ικανοποίηση από τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι το ζητούμενο, να έχει ικανοποιηθεί ο κόσμος και όλοι όσοι άκουσαν αυτά τα οποία έκανε γνωστά ο Πρωθυπουργός. Ναι, με ακολουθεί ο κύριος Πέτ. Ναι, σε ακολουθεί ο συνάδελφος. Κύριε Περιφερειάρχα, μας συγχωρείτε, είμαστε ζωντανά. Μία δήλωση για την περιφέρειά μας. Για αυτά που ακούσαμε σήμερα, αν είστε ικανοποιημένος. Ναι, είμαι ικανοποιημένος για όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και αναφέρομαι και στο Εθνικό Σχέδιο για τους Νέους, αλλά και για όλες τις ανακοινώσεις για την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος και με τη μείωση φορολογίας και με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Άρα ουσιαστικά τη στήριξη του εισοδήματος του οικογενειακού, αλλά και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και σαφώς για τις αποφάσεις που σχεδιάζει να παρθούν για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, που τόσο σημαντικό ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά φυσικά θα μας απασχολήσουν την επόμενη χρονιά, όταν θα εξειδικευτούν και θα τα συζητήσουμε και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ. Προσωπήθηκε πάξα να πούμε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Απόστολε και με κόσμο πραγματικά που βρέθηκε και ενίσχυσε φυσικά και επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα λίγο καταλαβαίνεις ότι είμαστε σε περίεργη κατάσταση. Πάμε όμως να πάρουμε σιγά σιγά δηλώσεις. Λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, μια δήλωση. Κύριος Πιαρακάκης. Ανάμεσα στους υπουργούς. Κύριος Πιαρακάκης, ναι, είναι λίγο μίλητος ο κύριος Πιαρακάκης, είναι αλήθεια, συνήθως, εντάξει, μπράβο, με ακολουθεί και ο Πέτρος. Έχουν αποχωρήσει πάρα πολύ, να πούμε. Μαρία, εσύ όσο φυσικά κάνεις την αναζήτηση, εγώ να επισημάνω για ακόμη μια φορά τα μέτρα που θα ληφθούν για τις ανατιμήσεις προϊόντων. Είναι στοχευμένα μέτρα σε προϊόντα μαζικής κατανάλωσης όπως καφές. Έγινε γνωστό από τον Πρωθυπουργό ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αυξήσεις, έτσι ώστε θα τηρηθούν αυτά τα μέτρα. Αυστηρότατος έλεγχος του ανταγωνισμού και εφαρμογή του νομικού πλαισίου περί ασκροκέρδειας.
Η παροχή κρατικής στήριξης απέναντι σε ανατιμήσεις οι οποίες επηρεάζουν ευθέως τα νοικοκυριά κάθε σπιτιού, κυρίως στις αυξήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, οι οποίες πρόκειται να μας επηρεάσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό όσον αφορά τις ανατιμήσεις των προϊόντων. Ωραία. Βλέπουμε και τον κύριο Καβαθά. Θα μπορούσε να μας κάνει μια δήλωση. Σχετικά και με τις ανατιμήσεις. Έχουμε μια δήλωση. Σχετικά και με τις ανατιμήσεις. Σχετικά με τις ανατιμήσεις, κύριε Πρόεδρε. Πώς το ακούσατε? Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έβαλε τη διάσταση στο θέμα των ανατιμήσεων, που πρέπει και να ελεγχθούν, όπως είπε και ο ίδιος, και πέρασε και ένα μήνυμα ότι δεν μπορούμε να πάνε οι εισαγωγές άκρητα σε μεγαλύτερα ποσά που να αυξήσουν έτσι τις πρώτες ύλες και να δημιουργήσουν αναστάτωση στην ελληνική αγορά. Από την άλλη μεριά, τα μέτρα που εξήγηλε είναι σε θετική κατεύθυνση, χρειάζεται εξειδίκευση έτσι ώστε να τοποθετηθούμε επίσημα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καβαθά. Πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρο. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Πραγματικά ο κύριος Καβαθάς είναι από τους ανθρώπους που στηρίζει γενικότερα και τους επιχειρηματίες αλλά και τον κόσμο και τον δικό μας. Λοιπόν, τώρα Μαρία, είπες το Υπουργικό Συμβούλιο έφυγε, αν δεν κάνω λάθος. Οι περισσότεροι έχουν αποχωρήσει. Έχουν φύγει αρκετοί, είναι αλήθεια. Ναι. Τρέχοντας να σχολιάσω, δεν ήθελα πολλές δηλώσεις. Εδώ ο κύριος Μαργαρίτης, ο κύριος Επίτροπος. Να δούμε αν θα μπορέσουμε μαζί να με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ζέρβα, βλέπουμε. Κύριε Επίτροπο, είστε. Όλα καλά, τι κάνει. Θέλουμε να βγάλουμε τον κύριο Επίτροπο, θα μπορούμε να μου δείτε. Ένα λεπτό να βγούμε, παιδιά. Έχουμε και τις φωτογραφίες. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Κύριε Πασχαλίδη. Να λέμε ότι είμαστε αέρα. Ένα σχόλιο. Ο Πρωθυπουργός έκανε ένα απολογισμό της διετίας που πέρασε και τα μέτρα που είχαν ληφθεί και εξήγηλε νέα μέτρα πώς θα βοηθούν οι νέοι στην εργασία τους και επεκτείνεται το μέτρο να βοηθήσουμε και τους σπουδαστές του ΙΕΚ όπως και τους φοιτητές. Μείωση του ΕΠΙΑ, βοήθεια για τους κτηνοτρόφους σχετικά με τις ζωοτροφές. Ήταν πάρα πολύ καλά τα μέτρα και πολύ ενισχυτικά για όλους μας. Ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Καρμαλή, μια δήλωση. Τρέχοντας ο κύριος Καραμαλής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πασχαλίδη, πραγματικά. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Είναι ο παλιός σου φίλος. Δεν επιθυμεί ο κύριος Υπουργός να κάνει δήλωση. Ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Δεν θα πρέπει σε κάποια δήλωση μέχρι στιγμής, Απόστολε. Μάλιστα. Έχουμε όμως ωστόσο τον χαιρετισμό με τον πρόεδρο, τον κύριο Καβαθά και τους υπόλοιπους προέδρους των επιμελητηρίων. Το τέτα-τέτ του κύριου Υπουργού. Καλύτερα. Μαρία, δεν σε ακούμε τώρα. Κάτι έγινε με τον ήχο. Δεν έχουμε ήχο, δεν ακούμε τη Μαρία. Ευχαριστούμε θερμά. Αποχωρούμε λοιπόν. Είναι και η συζήτηση που γίνεται σε φιλικό περιβάλλον φυσικά με τον Υπουργό.